Το EGG είναι το πρόγραμμα νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Eurobank, το οποίο κλείνει φέτος τα 7 χρόνια, εμπλουτίζεται με μια νέα πλατφόρμα, το Scale Up, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις πιο ώριμες που έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα, έχουν ήδη αντλήσει κάποια κεφάλαια και έχουν δυνατότητες να επεκταθούν πολύ περισσότερο, προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα για τα οποία υπάρχει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Έτσι, η Eurobank μέσω αυτής της πλατφόρμας φέρνει σε επαφή αυτές τις επιχειρήσεις με επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού, με funds, αλλά και τους ανοίγει μία πόρτα να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά να αναπτύξουμε μια ιδέα που είχε μία ομάδα ανθρώπων. Αυτό που έλειπε από το κομμάτι του EGG ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ήδη έχουν κινηθεί, ήδη έχουν κάνει μια εταιρεία με πολύ μεγάλη επιτυχία και έχουν ένα έτοιμο προϊόν. Αυτό λοιπόν το κενό έρχεται να καλύψει η πλατφόρμα Scale Up και αυτό ευελπιστούμε και φιλοδοξούμε να βοηθήσουμε αυτές τις ομάδες. Δεν είναι πια ομάδες, είναι πια εταιρείες έτοιμες, όριμες, οι οποίες αναζητούν κεφάλαια, αναζητούν επέκταση, αναζητούν μία αγορά η οποία θα υποδεχθεί το προϊόν τους. Αυτή είναι και η προσπάθεια την οποία κάνουμε με το Scale Up το οποίο ανακοινώσαμε σήμερα. Με την πλατφόρμα Scale Up δεχόμαστε αιτήσεις από καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ένα δεύτερο στάδιο εξέλιξης. Είναι επιχειρήσεις ταχύτατα αναπτυσσόμενες που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη συμβουλευτική, χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και δυναμική στο κομμάτι της εξωστρέφειας, έτσι ώστε μαζί τους, ως συνεργάτες τους πλέον, να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να σηκώσουν ένα δεύτερο γύρο χρηματοδότησης. Για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται σίγουρα ιδιαίτερη συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα πωλήσεων, επιχειρηματικής εξέλιξης και να βοηθήσουμε πάρα πολύ στο business, στο επιχειρηματικό μοντέλο αυτής της εταιρείας. Και φυσικά, διορθώντας και το οικονομικό τους μοντέλο, να μπορούν να σταθούν απέναντι σε επενδυτές και να σηκώσουν τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης. Κύριε Λινέ, είσαστε από τα πολύ επιτυχημένα παραδείγματα του EGG. Άνοιξαν πόρτες πέρα από τον Ατλαντικό. Θέλουμε λίγο να μας πείτε πώς καταφέρατε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα και ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον. Ήμασταν βασικά στο κατάλληλο μέρος στην κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που η Eurobank οργάνωνε το πρώτο ταξίδι, την πρώτη αποστολή στον Καναδά, ήμασταν έτοιμοι εμείς και εμείς να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα. Η Βόρεια Αμερική γενικότερα είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο σε αυτό που κάνουμε. Οπότε το να μπορούμε να έχουμε μια οποιαδήποτε βοήθεια να μπούμε σε αυτήν, σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία πάρα πολύ τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Οπότε σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει το DMZ που θα μας φιλοξενήσει στο Τορόντο και θα μας δώσει γραφεία για τον πρώτο καιρό. Το DMZ έχει γραφεία και στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, οπότε και η μετάβαση μετά από το Ρόντο στη Νέα Υόρκη γίνεται ευκολότερη. Και αυτά ακριβώς τα βοηθήματα είναι που έχουμε σκοπό να εκμεταλλευτούμε ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Κυρία Φραγκοπούλου, είστε ένα από τα πλέον success stories του EGG. Θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία, η οποία έχει φτάσει μέχρι την NASA. Πώς έγινε αυτό, πώς σκοπεύετε να αναπτυχθείτε στο μέλλον και τα σχέδιά σας για τους επόμενους μήνες. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαστε από την εταιρεία Χεράντο, είμαι CEO της εταιρείας Χεράντο. Είμαστε μια εταιρεία η οποία είναι στον έκτο κύκλο του EGG. Εγώ προσωπικά είμαι από το χώρο τον ερευνητικό, οπότε το EGG με βοήθησε στην ομαλή μετάβαση από την έρευνα στην επιχειρηματικότητα, ώστε να καταλάβω τις καλύτερες προοπτικές του προϊόντος μας, την αγορά, μου έδωσε δυνατότητα δικτύωσης. Όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να μπορέσει να γίνει η ομαλή μετάβαση από την έρευνα στην επιχειρηματικότητα. Είμαστε μια εταιρεία η οποία όντως είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία η οποία έχει συνάψει φωνητικό συνεργασίας με την NASA και με το γερμανικό διαστημικό οργανισμό DLR, σε ένα από τα πιο μεγάλα επίβολα project μέχρι σήμερα. Για ένα καινοτόμο σύστημα, το οποίο το σύστημα που θα φύγει στο διάστημα το βλέπετε εδώ, την πρώτη του έκδοση. Τι ακριβώς προσφέρει? Μετράει σε πραγματικό χρόνο τα διαφορετικά είδη ακτινοβολίας και τα διαχωρίζει. Συνολικά θα σταλούν τρία συστήματα, το ένα είναι της NASA, το άλλο του DLR και το τρίτο δικό μας. Κύριε Χλουβαράκη, το EGG και στην τωρινή του μορφή, στο startup και στην επόμενη μορφή, το αυτή που σήμερα ανακοινώσατε, το Scale Up, είναι ένας κόμβος καινοτομίας. Πώς εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας? Ψηφιακός μετασχηματισμός για μας έχει να κάνει πρώτιστα με την αλλαγή κουλτούρας. Και η αλλαγή κουλτούρας δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού σήμερα, αλλά έχει να κάνει πιο πολύ με το να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε
το τι πιστεύουν οι νέοι άνθρωποι έξω και να μπορούμε και εμείς να αφομοιώσουμε αυτό το μοντέλο συνεργατικότητας που έρχεται με τα νέα παιδιά, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και πώς εμείς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό και σαν εσωτερικό αυτοί να πάρουμε το egg δηλαδή και να καταλάβουμε τι ψάχνουν οι νέοι σήμερα. Δηλαδή να αφοσιωθούμε πιο πολύ στις νέες γενιές, να μπορούμε να φουγκραστούμε τις ανάγκες και τα προβλήματα που πάνε οι νέοι άνθρωποι στο egg σήμερα να λύσουν, να ακούσουμε εμείς, να επηρεαστούμε. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται πάρα πολλές προκλήσεις τώρα, όπως το open banking, θα έρθουν νέες fintech εταιρείες που θα μας ανταγωνιστούν. Άρα για μας λοιπόν είναι πρώτη σημασία να μπορούμε να ακούσουμε τους νέους ανθρώπους και τα νέα προβλήματα τα οποία έρχονται και δεύτερον να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα της εταιρείας, την κουλτούρα του οργανισμού, την κουλτούρα του digital και όχι μόνο και να μπορέσουμε να πάμε όλοι μαζί μπροστά.